υπάρχει ομιλία, θα ρωτήσω. Ωραία, παρακαλώ. Υπουργέ, εγώ αντίθετα με τους προλαλήσαντες συναδέλφους θέλω να συγχαρώ για το καλάθι του νοικοκυριού. Αποδίδει και δίνει διέξοδο. Και όσο επεκτείνεται, θα δίνει μεγαλύτερη διέξοδο. Εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή, γιατί έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα, το ζήτημα της ένταξης του Οβελία των αμνοερυφείων στο καλάθι του Πάσχα. Εσείς βεβαίως είστε υπουργός ανάπτυξης και ενδιαφέρεστε για τις τιμές του καταναλωτή. Και καλά κάνετε και προσπαθείτε να δώσετε φτηνότερες τιμές στον καταναλωτή. Το πρώτο που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι δεν είναι κανένα τεράστιο έξοδο πασχαλινός οβελίας. Αν μια τετραμελής οικογένεια πάρει 8 κιλά κρέας και 2 ευρώ να είναι ακριβότερο, είναι 16 ευρώ. Στον πασχαλινό προϋπολογισμό αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα μηδαμινό ποσό. Τι θέλω να σας πω, ότι καλός ή κακός και για λόγους που εδράζονται στη διεθνή ενεργειακή κρίση, η παραγωγή μας φέτος πλήρωσαν πολύ μεγάλο κόστος ζωοτροφών. Ήρθε η κυβέρνηση και κάλυψε ένα μέρος. Ωστόσο, οι τιμές ήταν 2,5 φορές πάνω από τις περσινές. Πρόβλημα που δεν θα υπάρχει την επόμενη σεζόν, γιατί οι εκτιμήσεις όλων των χρηματιστηρίων για τα σιτηρά και τα δημητριακά λένε ότι οι τιμές θα επανέλθουν στη ζώνη. Παρακαλώ, παρακαλώ, 20, κύριε. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Ρωτάω. 20 με 25 λεπτά. Δεν θα έχουμε του χρόνου αυτό το πρόβλημα. Φέτος κινδυνεύουν οι παραγωγοί μας να πάθουν κάποια ζημιά. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Οι αλυσίδες μάρκετ δεν χρειάζεται να κερδίσουν και από τον Οβελία. Κέρδισαν στον κορονοϊό, κερδίζουν συνεχώς. Κάνετε τεράστιο αγώνα για να τους πιέσετε να πέσουν οι τιμές. Ας μην κερδίσουν από την Οβελία. Ας μην χάσει όμως ο παραγωγός. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί το να δημιουργήσουμε πρόβλημα σε μια επαγγελματική τάξη την οποία η κυβέρνηση ήρθε να στηρίξει με συγκεκριμένα μέτρα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, είναι δώρο άδωρο να χάσουν από την παραγωγή τους πιεζόμενοι στις τιμές σε ένα εποχικό προϊόν που είναι 5 μέρες. Η τιμή μετά θα επανέλθει στα 7 και στα 8 ευρώ και πάλι. Όσοι γνωρίζουν το κύκλωμα της αγοράς, ξέρουν πώς λειτουργεί η αγορά, ξέρουν ποιο είναι το κόστος παραγωγής και ξέρουν ότι μια απόφαση πρόσκαιρη μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό σας επισημαίνω και σας συγχαίρω και πάλι γενικά για το καλάθι του νοικοκυριού, γιατί έχει αποδώσει και έχει δώσει διέξοδο. Ωραία. Θέλει...